Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και αναδεικνύετε την κατηγορία μας. Το έχει ανάγκη η κατηγορία μας, έστω και λίγο να φαίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο για το τι γίνεται. Όσον αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι από το πρώτο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα από τον αντίπαλο. Μπορούσαμε σε κάποια σημεία να έχουμε υπερισχύσει και να είχαμε προηγηθεί. Δεν έγινε αυτό. Στο ημίχρονο ηρεμήσαμε λίγο. Μάλλον στο πρώτο ημίχρονο είχαμε λίγο θέμα στην τελική ενέργεια. Στο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, ηρεμήσαμε και είπαμε ότι θα πρέπει να το τελειώσουμε, να βάλουμε κάποια γκολ έτσι ώστε να προηγηθούμε και να φτιάξουμε και λίγο την ψυχολογία μας. Δεν έγινε αυτό. Με το που μπήκαμε στο ημίχρονο, φάγαμε από μια αδράνεια της άμυνας μας, φάγαμε ένα corner που κάπου χτύπησε τέλος πάντων και μπήκε. Συνεχίσαμε, δεν βοηθήκαμε από αυτό, συμμετεχήσαμε, παίξαμε πολύ καλά και για την περίοδο που περνάμε τώρα, που διανύουμε. Εντάξει, η ομάδα δεν είναι στο 100% της, προσπαθούμε. Στη συνέχεια, από άλλη μια αδράνεια, φάγαμε και το δεύτερο γκολ. Εκεί πέρα δεν τα παρατήσαμε. Οι αλλαγές που μπήκαν μέσα βοήθησαν πάρα πολύ το σύνολο και καταφέραμε έστω και στο τέλος να ισοφαρίσουμε. Θεωρώ ότι δεν αξίζαμε την ισοπαλία. Μια ομάδα ήταν η κυριαρχική μέσα στο παιχνίδι, αυτή ήμασταν εμείς. Έτσι νομίζω στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Συνεχίζουμε, το κεφάλι το έχουμε ψηλά και θα συνεχίσουμε τη δουλειά έτσι ώστε να πάμε τις υπόλοιπες αγωνιστικές να κερδίσουμε αυτό που μας αναλογεί.